Με την αγόρευση του Θανάση Κορφιώτη ολοκληρώθηκε ενώπιον του κακουριοδικείου η διαδικασία των αγορεύσεων για μετριασμό των ποινών των τεσσάρων καταδικασθέντων για την φωνική έκρηξη στην αυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης κατά την αγόρευσή του, ο συνήγορο υπεράσπιση του πρώην διοικητή τη ΕΜΑΚ Ανδρέα Λοϊζίδη χαρακτήρισε τον πελάτη του ω τον τελευταίο τροχό τη αμάξη, αφού ήταν ο κατώτερο στη τάξη των καταδικασθέντων μελών τη πυροσβεστική υπηρεσία και επεσήμανε ότι ουδέποτε η εθνική φρουρά, η αστυνομία και το κράτο είχαν εμπλέξει την πυροσβεστική υπηρεσία στο θέμα του φορτίου παρά μόνο έξι μέρε πριν από την φωνική έκρηξη. Η συμπεριφορά του Αντρέα Λουιζή δεν μπορεί σε καμία βάση να θεωρηθεί ω οργανωμένη εγκληματική ενέργεια. Δεν ήταν η γενεσιουργό αιτία αυτή τη τραγική κατάσταση, αλλά αναμίχθηκε και προσέτρεξε προ βοήθεια την ώρα τη κρίση, χωρί να καταφέρει να αναστρέψει την πορεία των πραγμάτων που προδιέγραψε η ανικανότητα του κράτου μα και προσώπων πολύ πιο αρμόδιων, ανώτερων και πιο ειδικών από τον κατηγορούμενο Εξή. Χαρακτήρισε παράλληλα το θέμα των εμπορευματοκιβωτίων πολύπλοκο και σημαντικό, ενώ ανέφερε πω ετύχανε χειρισμό από τον πρόεδρο Χριστόφια, του υπουργού και την ηγεσία της Εθνικής Φρουρά. Η Εθνική Φρουρά δεν είχε ξεκάθαρο πλάνο για τη διαχείριση του ζητήματος σε κανένα στάδιο. Στην παρούσα υπόθεση, υποταρχική αιτία πρόκληση της έκρηξης και των θανάτων σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του δικαστηρίου ήταν η τοποθέτηση του φορτίου με τον τρόπο που έγινε και η παράληψη συντήρησής του κατά παράβαση των σχετικών διαταγών. Αναφορά έγινε και στη μαρτυρία του συνταγματάρχη Γιώργου Γεωργιάδη, η οποία κρίθηκε από το δικαστήριο ύποπτη και μολυσμένη, καθώ και στον τότε αρχηγό Γεφ Πέτρο Τσαλκίδη, ο οποίο δεν εκδόθηκε στην Κύπρο για να δικαστεί. Αναφερόμενο στο Γενικό εισαγγελέο, ο Θανάση Κορφιώτη είπε ότι απέτυχε να οδηγήσει ενώπιον τη δικαιοσύνη σημαντικού υπέτειου του τραγικού αποτελέσματο. Για τον μετριασμό τη ποινή, επικαλέστηκε επίση το λευκό ποινικό μητρό του πελάτη του και ζήτησε αναστολή τη ποινή φυλάκηση που ενδεχομένω να επιβάλλει το δικαστήριο. Η κατηγορούσα αρχή αποκάλυψε επίση ενώπιον του Καγκουριοδικίου την εξέλιξη τη δίωξη τη Αλικίδη στην Ελλάδα, λέγοντα ότι ο στρατιωτικό εισαγγελέα ζήτησε μαρτυρικό υλικό και αναμένονται στην Κύπρο ανακριτέ για λήψη καταθέσεων. Το δικαστήριο όρισε την Παρασκευή 2 Αυγούστου ω ημέρα επιβολή των ποινών.